Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε το κομμάτι της πυρηνική διαίρεσης, το κομμάτι της μύτωσης που αφορά την πυρηνική διαίρεση και θα μιλήσουμε για τα τρία τελευταία στάδια που είναι η μετάφαση, η ανάφαση και η τελόφαση. Πριν όμως μπούμε γρήγορα στο μάθημά μας, θέλω να υπενθυμίσω τους και να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς οι οποίοι στηρίζουν το κανάλι και με βοηθούν να συνεχίσω να κάνω αυτά τα βίντεο. Τους Patreons. Μετάφαση λοιπόν. Αλλά για να δούμε πριν ξεκινήσουμε τη μετάφαση, πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμή. Έχουμε τελειώσει από το προηγούμενο βίντεο, βρισκόμαστε στην πρόφαση, στο τέλο τη πρόφαση. Και τι έχουμε δει εκεί πέρα, ότι έχει αρχίσει να διαλύεται ο πυρήνα, έχει διαλυθεί ο πυρηνίσκο και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα ενίδια τη ατράκτου. Εδώ λοιπόν στη μετάφαση, με την έναρξη, λέει το σχολικό μας βιβλίο, με την έναρξη της, τα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τις τυχές θέσεις τους, που καταλάβανε κατά την πρόφαση και αρχίζουν να μετακινούνται κατά μήκο των ηματίων της ατράκτου. Προς το σημερινό επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τα χρωμοσώματα είναι στην πρόφαση ακόμα, έτσι. Τα βλέπουμε να κολυμπάνε, κάνουν βολτούλες όπου θέλουν, αλλά τα έχουν τσιμπήσει τα ίδια της ατράκτου, οι μικροσωληνίσκοι. Και τι θα κάνουνε με Προσοχή, θα τα βάλουν σε μία σειρά το ένα κάτω από το άλλο στο ισημερινό επίπεδο. Προσέξτε ότι στους πόλους, είναι σαν τη γη έτσι, η πόλη και το, ο ισημερινός. Ε, η πόλη είναι σε αυτά τα δύο άκρα που σας δείχνω και το ισημερινό επίπεδο το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πόλους. Άρα λοιπόν εγκαταλείπουν τα χρωμασώματα της τυχαίας θέσης και φτάνουν στο ισημερινό επίπεδο. Στο επόμενο λέει, στο τέλος αυτής της φάσης, τα χρωμοσώματα έχουν φτάσει στο εσημερινό επίπεδο, ωραία, το είδαμε στο σχήμα, με τις αδερφές χρωματίδες να έχουν τοποθετηθεί παράλληλα προς αυτό. Χρωματίδες παράλληλα προς αυτό. Προσοχή. Σας έχω σημειώσει εδώ πέρα το ισημερινό επίπεδο και τι παρατηρώ. Παρατηρώ ότι οι χρωματίδες τι κάνουν, είναι παράλληλα με το ισημερινό επίπεδο. Ακριβώ δίπλα σα δείχνω το αντίθετο για να καταλάβετε τι σημαίνει αν δεν ήταν παράλληλα με το σημερινό επίπεδο. Πώ θα ήταν. Το βλέπετε εδώ πέρα ότι πάλι έχω το σημερινό επίπεδο και έχω τις, τα χρωμοσώματα και με του χρωματίδε κάθετα στο σημερινό επίπεδο. Άρα, αν το δούμε κάτι σε αυτή τη διάταξη, θα προσέξουμε γιατί είναι παγιδούλα να μα βάλει καμιά δύσκολη. Δύσκολη τώρα πια για εσά που το ξέρετε δεν θα είναι, αλλά θα μπορούσε να μπει μια ερώτηση. Έτσι. Άλλο η παράλληλη διάταξη και άλλο η κάθετη διάταξη. Και για να τα ξαναδούμε, τι μάθαμε, μετακίνηση των χρωμόσωμάτων και αδερφές χρωματίδες παράλληλα στο σημερινό επίπεδο, τα μαθαίνουμε καλά. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι να τελειώσουμε την μετάφαση. Κατά τη μετάφαση λοιπόν, λέει το σχολικό μας, συνεχίζεται η συμπίκνωση της χρωματίνης. Στο τέλος τα χρωμοσώματα έχουν το μέγιστο βαθμό συμπίκνωσης, γι' αυτό είναι περισσότερο διακριτά από όσο σε κάθε άλλο στάδιο του κυταρικού κύκλου. Γι' αυτό το λόγο η παρατήρηση, η φωτογράφηση, αλλά και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά τη μελέτη της δομής, το μήκο ή τον αριθμό των χρωμοσώματων γίνεται κατά τη διάρκεια της. Αλλά αυτά είναι γνωστά, εντάξει, τα ξαναθυμίζουμε. Έτσι. Κατά τη μετάφαση, μέγιστο βαθμό τη πύρωση, παρατήρηση και φωτογράφηση των χρωμοσωμάτων. Τα λέμε πάλι εδώ. Και ερχόμαστε στην ανάφαση. Η ανάφαση, θέλω λιγάκι την προσοχή σα εδώ πέρα, γιατί έχει διάφορα περίεργα πράγματα που αναφέρει το σχολικό και λέει ότι αρχίζει με τη διαίρεση του κεντρομεριδίου. Δηλαδή το κεντρομεριδίο διαιρείται, προσέξτε αυτό εδώ πέρα, θα το ξαναδούμε σε λίγο. Με την ολοκλήρωση αυτή τη διαίρεση, κάθε μια από τι αδελφέ χρωματίδε ανεξαρτητοποιείται από την άλλη. Ωραία. Οι μικροσωληνίσκοι της ατράκτου ασκούν αντίθετη έλξη στα δημιουργούμενα κέντρομερίδια και έτσι οι δύο αδελφές χρωματίδες αποχωρίζονται σαν να κινούνται πάνω σε ράγες τρένου προς αντίθετο πόλο η καθεμία. Βλέπετε εδώ πέρα τους πόλους. Αυτή είναι η αντίθετη πόλη που μας αναφέρει το κείμενο. Στο σχήμα μας έτσι. Και βλέπουμε ότι έχουν αποχωριστεί οι πρώην αδελφές χρωματίδες ή κάθε μία πάει προς το δικό της πόλο. Σας έχω εδώ πέρα μια εικόνα από το σχολικό βιβλίο που βλέπουμε ένα χρωμόσωμα, το βλέπετε όταν ένα χρωμόσωμα, το οποίο έχει μπει στο σημερινό επίπεδο και ένα ενίδιο από τον ένα πόλο και ένα ενίδιο από τον άλλο πόλο αλκούν, α, ασκούν αντίθετη έλξη επάνω στα, στις αδελφέ χρωματίδες. Εντάξει. Τι κάνει το κέντρο μερίδιο, διασπάται, όπως βλέπετε, και κάθε μία πρώην αδελφή χρωματίδα πηγαίνει προς τον πόλο. Η μία πάει στον ένα πόλο, η άλλη στον άλλον. Πλέον όμως, αυτά, τα, α, χρωμο, αυτά λέγονται χρωμοσώματα και δεν λέγονται πλέον αδελφές χρωματίδες. Εντάξει, άρα κάθε μία χρωματίδα ανεξαρτοποιείται από την άλλη, όπως είπαμε, κινούνται πάνω σε ράγες προς αντίθετη κατεύθυνση κάθε μία. Από το σημείο λοιπόν αυτό και πέρα θεωρούνται πλέον ανεξάρτητα χρωμοσώματα. Και θέλω εδώ να συγκρίνουμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, εδώ πόσα χρωμοσώματα παρατηρείτε. Παρατηρούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρωμοσώματα. Εδώ είμαστε στην, είπαμε, μετάφαση. Εδώ εδώ στην ανάφαση που έχουν χωρίσει, πόσα χρωμοσώματα βλέπετε. Είναι οι πρωί, είναι αδερφές χρωματίδες που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και έχουν δημιουργηθεί πόσα, 8 χρωμοσώματα. Στο ίδιο κύτταρο, γιατί βλέπετε πως το κύτταρο είναι μεγαλύτερο, έχει αυξηθεί ο όγκος του, αλλά είναι ενιαίο. Άρα, εάν μας ρωτούσαν στην ανάφαση, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πόσα χρωμοσώματα έχουμε, έχουμε 8 χρωμοσώματα στην ανάφαση. Στιγμή, αμέν, αλλά 8. Για να δούμε και το άλλο που λέει εδώ για τα κεντρομερίδια. Υπάρχει σύγχυση σε αυτό το πράγμα, αλλά θα πάμε με βάση τα δεδομένα του σχολικού. Λέει εδώ, έχουμε διαίρεση του κεντρομεριδίου κάθε χρωμοσώματο. Επομένω, δηλαδή, η πρώτη αυτή φράση μου λέει ότι κάθε χρωμόσωμα έχει ένα κεντρομερίδιο. Διπλασιασμένο, ξεδιπλασιασμένο, ένα είναι το κεντρομερίδιο εφόσον το ονομάζουμε χρωμόσωμα. Επομένω, εδώ έχουμε πόσα κεντρομερίδια όσα και τα χρωμοσώματα. Τέσσερα. Δίπλα στην επόμενη φάση, στην ανάφαση, έχουμε πόσα χρωμοσώματα, 8. Πόσα κεντρομερίδια, 8. Το λέει πιο κάτω. Οι μικροσωληνείς και τις ατράκτου ασκούν αντιδιεύθυνση στα δημιουργούμενα κεντρομερίδια. Δηλαδή από το κάθε ένα δημιουργούνται δύο κεντρομερίδια. Επομένως, 8 χρωμοσώματα, 8 και κεντρομερίδια. Και για να τα μαζέψουμε όλα αυτά, ανάφαση, έχουμε διαχωρισμό χρωματίδων, οι χρωματίδε πάνε προ αντίθετου πόλου, λέγονται πλέον, είπαμε, χρωμόσωματα. Και κάθε χρωματίδα, ναι, ανεξάρτητο χρωμόσωμα. Και πάμε τώρα, παιδάκια μου, να δούμε και το τελευταίο στάδιο, έτσι. Την τελόφαση. Όταν, λέει το σχολικό μα, κάθε μια από τι δύο πλήρε σειρέ χρωμοσωμάτων που δημιουργήθηκαν κατά την ανάφαση. Να, εδώ είμαστε στην ανάφαση. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Φτάσει στον πόλο του κιτάρου προ τον οποίο κατευθυνόταν, αρχίζει το τελικό στάδιο τη. Πυρηνική διαίρεσης, η Τελόφαση. Βλέπετε λοιπόν από την προ... το προηγούμενο σχεδιάκι εδώ πλέον τα χρωμοσωματάκια μα έχουν φτάσει στου πόλου αριστερά και δεξιά όπω βλέπετε και τώρα αρχίζει η Τελόφαση. Εδώ αρχίζει και εμφανίζεται όπω βλέπετε. Αυτέ εδώ πέρα οι γραμμούλε είναι κάποια ενίδια πρωτενε. Θα τι δούμε στο επόμενο βίντεο που θα μιλήσουμε για την κυταροπλασματική διαίρεση Εδώ λοιπόν αρχίζουν και εμφανίζονται και αρχίζει ένα τσικ να γίνεται για να διαρρεθεί και το κυτερόπλασμα. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, μην το μπερδεύουμε. Βλέπουμε λοιπόν τα χρωμοσώματα στου πόλου και τότε αρχίζει, είπαμε, η τελόφαση. Πότε λοιπόν αρχίζει η τελόφαση, όταν φτάσουν στου πόλου τα χρωμοσώματα, τότε αρχίζει. Και συμβαίνουν, λέει εδώ, ακριβώ οι αντίθετε διαδικασίε από αυτέ που συνέβησαν στην πρόφαση. Ποιε είναι αυτέ οι διαδικασίε, τι λέει από κάτω, η άτρακτος αποδιοργανώνεται και επανεμφανίζονται πυρηνικοί φάκελοι. Άτρακτος, νοάτρακτος. Εξαφανίζολ, όπως λέει εδώ. Και βλέπουμε εδώ ότι αρχίζει όλο και δημιουργείται, πάει να δημιουργηθεί ε, μια, ένα χώρισμα, θα το δούμε είπαμε αργότερα. Η άτρακτος πάντως έφυγε. Δημιουργούνται δύο νέοι Θηγατρικοί πυρήνε. Να ο ένα πυρήνα, να και ο άλλο πυρήνα. Σε καθέναν από αυτού τα χρωμοσώματα επανέρχονται στη μορφή του δικτύου Ινιδίου Χρωματίνη. Να τα λοιπόν, έχουν αποσυσπυρωθεί. Εντάξει το σχέδιο. Όσο μπορούμε να το δείξουμε αποσυσπηρωμένο κι εμεί. Και επανεμφανίζεται ο πυρηνίσκο. Να και ο πυρηνίσκο μα. Ωραία. Άρα έχει ολοκληρωθεί και η τελόφαση. Και τι μα μένει ακόμα. Η κυταροπλασματική διέρεση. Τελειώσαμε όμω αυτά που είχαμε να πούμε στο σημερινό μάθημα και θα σας περιμένω στο επόμενο βίντεο να ολοκληρώσουμε την κυταρική διαίρεση, να δούμε και την κυταροπλασματική διαίρεση. Για να δούμε όμως τι μάθαμε. Μάθαμε για την πυρηνική διαίρεση, τα τρία τελευταία της στάδια, τη μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση και είδαμε τα χαρακτηριστικά για την κίνηση των χρωμοσωμάτων, των κεντρομεριδίων, τη ατράκτου και όλα αυτά τα οποία συνιστούν αυτά τα ενδιαφέροντα κομμάτια της μύτωσης. Και στο επόμενο μάθημα θα ολοκληρώσουμε την κυταρική διαίρεση και θα μιλήσουμε για το τελευταίο τμήμα της μύτωσης που είναι η κυταροπλασματική διαίρεση. Μέχρι λοιπόν τότε θέλω να μου διαβάζετε, να είστε υγιείς και θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Να είστε καλά. Γεια σας.